Απόψε το βράδυ θα ήθελα να μιλούσα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για μια πληγή η οποία μαστίζει την ανθρωπότητα και την περιοχή αυτή εδώ. Είναι η πληγή που ακούει στο όνομα μαγεία. Κάθε άνθρωπος για να βγάλει το άχτι του σε κάποιον άλλον συνεταιρίζεται με το διάβολο και καταστρέφει πρώτα τον εαυτόν του και έπειτα καταστρέφει και την προσωπικότητα του άλλου. Συνήθως αυτό συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον Χριστό, διότι εάν ένας είναι χριστιανός δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν επίσης ο άλλος είναι χριστιανός δεν θα πάθει τίποτα από αυτή την ενέργεια. Ως επιτοπλίστων όμως αυτό λαμβάνει χώρα μεταξύ ανθρώπων που θα μπορούν να χαρακτηριστούν ο μεν όργανο του σατανά, ο δε άλλος θα μπορεί να χαρακτηριστεί έτοιμος να τον φάει ο σατανάς. Διότι θέλω να ξέρετε ότι κανένας δεν μπορεί να μας πειράξει, ούτε αυτός ο σατανάς, όχι κάποιος μικρός σατανάς, ο μεγάλος ο σατανάς, ο Βεζεβούλ, με όλα τα τάγματά του, εάν εμείς είμεθα οπλισμένοι. Ως επί το πλήθον θα δείτε ότι έχουν υποστεί την επίρρεια του σατανά διαμέσου των μαγείων, της μαύρης αυτής μαγείας λεγόμενης. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία ή αν είχανε πλατωνικά σχέση με την Εκκλησία, απλώς εκκλησιάζοντο για να επιδείξουν την τουαλέτα τους. Απλώς εκκλησιάζονται για να ανάψουν το κερί τους. Δεν είχαν καμιά οργανική σχέση με τον Χριστό. Δεν ήσαντε οι άνθρωποι των μυστηρίων. Δεν ήσαντε οι άνθρωποι της εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας κλπ. Δεν ήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήσαν οι άνθρωποι απλώς εκκλησιάζοντο, έπαιρναν το αντίδερο ή ερχόσανε και μια, δύο, τρεις φορές το χρόνο και κοινωνούσαν αμετανόητοι και ανεξομολόητοι. Αυτοί είναι εκτεθειμένοι άνθρωποι σε κάθε τι πονηρό. Και στο ένα ανιψιδάκι να στείλει ο σατανάς, ένα εγγονάκι, ένα τρισέγγωνο να στείλει, αυτό τον έχει και τον βάζει στη μέσα τσέπη. Όταν ο άνθρωπος είναι οπλισμένος και έχει στενή σχέση με τον Χριστό, όλα τα συντάγματα, οι σατανάδες να μαζευτούν από όλα τα λεκανοπέδια του κόσμου, δεν πρόκειται να του θίξουν ούτε τρίχα της κεφαλής. Ούτε τρίχα της κεφαλής. Αλλά να διαβάσουνε, όχι. Να προσευχηθούνε, όχι. Να εξομολογηθούνε, όχι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, χρειάζεται να τον μαγέψει ο άλλος? Είναι ο ίδιος μαγεμένος, διότι είναι μακριά από τον Χριστό. Το θέμα μου λοιπόν είναι, παρουσιάζεται με δύο όψεις. Να πω για αυτούς που επικαλούνται το διάβολο για να βλάψουν κάποιον, αλλά πω και για αυτούς που μένουν εκτεθειμένοι στη συνέχεια και βλάπτονται και παρουσιάζουν τον σατανά δυνατότερον από τον Χριστό. Θέλεις να εκδικηθείς, γιατί να εκδικηθείς? Τι θα ωφεληθείς όταν δυστυχήσει ο άλλος? Εσύ τι θα ωφεληθείς? Τόσο κακία υπάρχει, τόσο διαφθορά, τόσο διεστραμμένος είσαι. Πες μου, όταν βλέπεις τον άλλον και λιώνει, όταν βλέπεις τον ανδρόγερο και δεν τεκνοποιεί, όταν βλέπεις την άλλη και φθήνει, τι ωφελείσαι εσύ? Δεν καταλαβαίνεις ότι αν είχες χάρη Πνεύματος Αγίου δεν θα το έκανες και δεν θα ευχαριστήσω με την δυστυχία του άλλου? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός που ικανοποιείται μέσα σου είναι ο σατανάς? Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να δέχεσαι τον σατανά μέσα για να βλέπεις τον άλλον να υποφέρει? Και εφόσον συνεργάζεσαι με τον διάβολο και επικαλείσαι τον διάβολο,
για να κάνεις μια ζημιά σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιο ζευγάρι, σε κάποιο υποστατικό, σε κάποιο σπίτι κλπ. Πού θα πας, για πού πας εσύ δηλαδή? Είναι δυνατόν να τον χάσεις αυτόν τον συνεταίρο σου τη ζωή αυτής και να σε βάλει στον παράδεισο ο Θεός αύριο όταν πεθάνεις, και αντί και φύγεις και απρόπτα? Δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος τι περιμένει τους ανθρώπους οι οποίοι συνεταιρίζονται με τον Σατανά για να στείλουν τους ανθρώπους που ήρθε ο Χριστός να τους πάρει και να καταργήσει τα έργα του Σατανά, να τους στέλνει ο άνθρωπος. Είναι πράκτορες του διαβόλου αυτοί, πράκτορες, και εργάζονται ή να φύγει και γεμίσει η βασιλεία του Σατανά. Πράκτορες. Ξέρεις τι πάει να πεις πράκτορ του Σατανά? Όπως ο ιερεύς, όπως η εκκλησία είναι ένα πρακτορείο του Θεού και ετοιμάζει ανθρώπους και εκδίδει εισιτήρια για τη βασιλεία των ουρανών, έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συνεταιρίζεται τον Σατανά για να επιφέρει θλίψεις, στενοχώριες, απώλειες, εξουθενώσεις. Γιατί ο Σατανάς είναι σαδίστας και τον άνθρωπο τον εξουθενώνει. Δεν μπορεί να βάλει το Θεό και βάλει το πλάσμα του. Όπως εμείς, αν μας έχουμε μια διαφορά με κάποιον δυνατόν και δεν μπορούμε τον ίδιον να τον βάλουμε στο χέρι κάτω διλεγόμενο, πάμε και ρίχνουμε μια φόλα στο σκύλο του, πάμε και του χαλάμε τις γλάστρες του, πάμε του κάνουμε μια ζημιά άλλη για να τον εκδικηθούμε. Έτσι ακριβώς κάνει ο διάβολος στους ανθρώπους το πλάσμα του Θεού, όταν βέβαια του δίδουν αυτό το δικαίωμα. Δεν θα μπορούσε βέβαια κανείς να μας κάνει ζημιά, όπως είπα, εάν εμείς δεν κάναμε ζημιά στον εαυτό μας, να αφήσουμε τον εαυτό μας εκτεθειμένον. Κακία τέτοια του ανθρώπου σήμερα είναι μεγάλη. Φτάσαμε στην εποχή που ο κόσμος μας είναι δαιμονισμένος. Εκτός αυτών οι οποίοι προσκυνούν και λατρεύουν και έχουν και εκκλησίες στον Σατανά, είμαστε και πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν το έχουμε καταλάβει. Διότι εφόσον ενεργούμε και κάνουμε τα έργα του Σατανά, πώς είναι δυνατόν να μην είμεθα με το Σατανά? Πώς είναι δυνατόν? Λέγω λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά σχέση με αυτά τα πράγματα, αν γνωρίζετε τις περιπτώσεις αυτές, αν έχετε συμμετάσχει είτε στη μια πλευρά είτε στην άλλη, είτε μεταξύ των παθόντων, μεταξύ των ενεργούντων. Πάρετε μια θέση. Φροντίσετε να τακτοποιήσετε τον εαυτό σας. Αν έχετε κάνει κανένα κακό, να πάτε να το τακτοποιήσετε. Να μετανοήσετε. Να εξομολογηθείτε. Να αλλάξετε ζωή και να ζητήσετε ταπεινωμένη την συγγνώμη. Να ελευθερωθεί το πρόσωπο το οποίο είναι δεσμευμένο. Εάν έχετε επίσης δεσμευτεί, δεν είστε εσείς οι ενεργούντες, είναι άλλοι. Μην πηγαίνετε στη μάγισσα να λύσει τα μάγια. Διότι είναι αλήθεια ότι οι μάγοι λύνουν τα μάγια, αλλά δεν είναι τις ψυχές. Εάν θα δεθείτε από μάγια, είτε εσείς είτε άλλοι, θα τα λύσετε στην εκκλησία τα μάγια σας. Διότι ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Δεν ενδιαφέρεται για τα σώματα. Βέβαια και αυτό τον απασχολεί, γιατί είναι σαδίστας και θέλει το πλάσμα του Θεού να υποφέρει. Αλλά το κυρίως θέμα είναι πώς θα πιάσει την ψυχή. Έπιασε αυτού που τον συνεταιρίστη και κάμανε το κακό μαζί, τώρα θέλει να πιάσει και αυτού που υπέστη το κακό. Και αυτός, διότι δεινοπαθεί και δεινοπαθούν και οι άλλοι από το συγγενειακό περιβάλλον, από το περιβάλλον του σπιτιού κλπ. Και υποφέρουν εξαιτίας αυτής της ζημιάς. Τρέχουνε στη μάγισσα, η οποία εύκολα με λίγα δολάρια κάνει αυτή τη δουλειά. Τι δηλαδή γίνεται στην περίπτωση αυτή? Όχι ότι διατάσσει το διάβολο, αλλά όταν ο διάβολος δει ότι πηγαίνουν στον άνθρωπο το δικό του, τότε αποσύρεται αυτός και αναπνέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος νομίζει ότι δυναμικά έγινε αυτό. Δεν έγινε δυναμικά, έγινε κατά ύπουλον τρόπο. Σατανάς έφυγε, πράγμα το οποίο γίνεται και στο ξεμάτιασμα που λένε, στο ξεμάτιασμα. Η αβασκανία είναι κάτι που η Εκκλησία μας την παραδέχεται. Έχει ευχάς και διαβάζει, εύχεται για τον άρρωστον. Η δουλειά είναι εκ μέρους του Σατανά. Δεν είχε κακό μάτι αυτή,
Ο Σατανάς το κάνει αυτό το πράγμα. Και όταν δει την κυρία Κατίνα, τον κυρία Γιαννούλα κλπ. Που ξεματιάζει και ξεματιάζει με τα πατερημά, ξέρετε τι κάνει ο Σατανάς? Αποσύρεται. Και έτσι η κυρία Γιαννούλα γίνεται Αγία, και έτσι πιστεύει ότι είναι Αγία πλέον και έχει την δύναμη αυτή. Και αυτός ο οποίος είχε υποστεί, τη βλέπει σαν σωτήρα. Είναι τέχνασμα του Σατανά. Αυτός είναι που πήγε και έκαμε τη ζημιά, και αυτός αποσύρεται τώρα. Εφόσον δεν πήγανε στην εκκλησία, αλλά πήγανε σε αυτόν πάλι, αυτός χαίρεται, διότι έκανε καλά το σώμα, αλλά συνέλαβε την ψυχή. Αυτό τούτο γίνεται και στην περίπτωση που υπάρχουν τα μάγια τα λεγόμενα. Όταν πας στη μάγισσα είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται νηστεία, δεν χρειάζεται εγκράτεια, δεν χρειάζεται μετάνοια, δεν σου χρειάζεται εξομολόγηση, δεν σου χρειάζεται θεία κοινωνία, δεν του χρειάζεται αυτά του διαβόλου και σε κάνει καλά με λίγα χρήματα. Όσον όμως στην εκκλησία, όταν θα έρθεις, θα νηστέψεις, θα μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου, θα εξομολογηθείς, θα κοινωνήσεις, θα νηστέψουν και άλλοι στο περιβάλλον σου, και τότε ο Σατανάς θα φύγει και από το σώμα σου και από την ψυχή σου. Πόσο γρηγορότερα θα φύγει από το σώμα σου, αλλά θα σου πάρει την ψυχή. Και εφόσον σου πάρει την ψυχή, διότι αυτόν χρησιμοποίησες, δεν του χρειάζεται το σώμα. Αυτό είναι μια διάκριση που πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος και να προσέχει ο άνθρωπος. Διότι πολλοί άνθρωποι, όπως σας είπα, υποπίπτουν σε τέτοια πράγματα. Όπου βλέπετε τέτοιο σπίτι, να το δακτυλοδεικτείτε και να νουθετείτε και τους άλλους να αποφεύγουν όσο μπορούν. Διότι ο άνθρωπος που κάνει τέτοια πράγματα, όπως σας είπα, είναι πράκτορ του Σατανά, δεν πρόκειται να γλιτώσει επουδενή λόγο. Διότι γκρεμίζει όλα συλλήβδιν. Ό,τι ήρθε να κάνει ο Χριστός, αυτός τα γκρεμίζει. Γκρεμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή. Γκρεμίζει τον Τίμιο Σταυρό. Γκρεμίζει την Ενανθρώπιση. Γκρεμίζει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα. Διότι όλα αυτά έγιναν να πάρουν τον άνθρωπο από τον διάβολο, εκεί που τον στέλνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό, ε? Δεν με ενδιαφέρει με ένα Χριστέ να σταυρώσει. Αυτόν εγώ θα τον τιμωρήσω. Του βάλω το διάολο μέσα του. Του κάνω αυτό, του κάνω εκείνο. Βέβαια, βρίσκεται άοπλος αυτός και του κάνει ο Σατανάς αυτά. Ευθύνεται κι αυτός, γιατί δεν πήρε μέτρα. Εδώ βλέπω τα σπίτια σας, τα έχετε διπλοκλειδωμένα. Αλυσίδες από μέσα έχετε βάλει. Άλλοι έχουν βάλει μηχανήματα τέτοια να ειδοποιηθεί σε στιγμή κλοπής η αστυνομία κλπ. Πήρε τα ασφάλεια πολύ μεγάλη για τα θέματα της κλοπής, της απάτης, της κομπίνας κλπ. Των εγκλημάτων. Άλλοι δεν κρατούν καθόλου χρήματα, εργάζονται μόνο με τσεκ κλπ. Γιατί φοβούνται μήπως τους ληστεύει στον δρόμο. Και καλώς κάνουνε. Υδροτάς τους είναι, ύπαρξής τους είναι. Για την ψυχή τι κάνουνε? Τίποτα για την ψυχή. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην κινδυνεύει η ψυχή. Σαν να μην έχει εχθρόνη ψυχή το διάβολο και όλα τα όργανα και όλους τους ανθρώπους που είναι όργανα του, σαν να μην έχει ανάγκη αυτή από ασφάλεια και την αφήνει ανασφάλιστον. Και εφόσον την αφήνει ανασφάλιστον, ο Σατανάς την βρίσκει ανασφάλιστον και έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Και είναι πολλά, πάρα πολλά. Τι είναι όργανα ορισμένα που κάνουν αυτή τη δουλειά? Είναι άλλοι επίσης στο ίδιο μοτίβο, τον θέμα των medium. Το θέμα των καφετζούδων, το θέμα των χαρτούδων και ούτω καθεξής. Κάτω από το φιλτζάνι, κάτω από το μέντιουμ, κάτω από το χαρτί κρύβονται συντάγματα διαβόλου. Όλα αυτά έχουν σχέση με την απώλεια της ψυχής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, μη έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό και στην πρόνοια του Θεού, πάει να ρωτήσει την καφετζού πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάει να ρωτήσει τη χαρτού αν θα πάρει τον άντρα της αλληνής ή πάρει τη γυναίκα του αλλουνού. Γιατί δεν εξυπηρετούν τίποτα άλλο. Ο έχων χριστιανός την εμπιστοσύνη στο Θεό περιμένει πάντοτε από τον Θεό. Έχει εμπιστοσύνη. Ζήτησε από τον Θεό και περίμενε. Το ρολόι του Θεού δεν πηγαίνει σωστά. Πηγαίνει ως επιτοπλίστων πίσω το ρολόι του Θεού. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ παρακαλούσαν για παιδί. Και τους το έδωσε ο Θεός έπειτα από 50 χρόνια. Παρακαλούσαν όσαν ήσαν στη θέση να κάνουν παιδί και τους έδωσε όταν πήγε 90 και 100 ετών. Το ρολόι του Θεού εργάζεται κατά τρόπον συμφέρον για το σώμα και για την ψυχή του ανθρώπου. Εμείς θέλουμε, παρακαλούμε παραδείγματι να σκοθεί το κρεβάτι αυτό που έχουμε τον άρρωστον.
Γιατί το θέλουμε, βλέπει ο Χριστός. Ο Χριστός βλέπει ότι το θέλουμε γιατί έρχεται εορτή. Το κρεβάτι πρέπει να σηκωθεί από εκεί. Έχουμε και χορό, πρέπει να δεχτούμε. Δεν το σηκώνει το κρεβάτι αυτό ο Θεός. Άστο εκεί πέρα. Σε σώζω, σε προλαμβάνω. Εμείς τότε τι κάνουμε, μεταχειριζόμαστε μέσα άλλα παράνομα, συνεταιριζόμαστε και αυτό το διάβολο ακόμη για να το σκώσουμε εκονάκον το κρεβάτι και να κάνουμε τη ζημιά τη δικιά μας. Θεός είναι πάνσοφος και είναι αγάπη ο Θεός και ξέρει πώς να χειριστεί τον κάθε άνθρωπο. Δεν συμφέρει. Ίσως να εθλίβεται ο Ζαχαρίας που δεν του έδωσε παιδί και έκλεισε ο κύκλος. Η σύζυγος έπαυσε να έχει τα γυναικεία, αυτός μπήκε στην ηλικία, σταμάτησε το όνειρο του παιδιού. Και ίσως του κακοφάνηκε που ήταν τόσο δίκαιος και ο Θεός δεν τον άκουσε. Όμως αν ο Θεός του έδινε ένα παιδί, τότε που θα το έπαιζε, που θα του έκανε τα χατήρια και θα στείλει το μαζί του και θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς που τα έχουμε σαν μπιμπελό, τα έχουμε σαν υπάρξεις, θα του έδιδε ένα παιδί. Τώρα όμως του έδωσε το παιδί. Το άνθρωπο που μπήκε μπροστά στον Ιωάννη και λέχτη για τον Ιωάννη ουδείς μίζων γυναιτής γυναικός Ιωάννου του Προδρόμου, δεν έχει γεννήσει γυναίκα μεγαλύτερο Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτά είναι οικονομία του Θεού για να τον τιμήσει πιο πολύ. Και όταν ο Θεός θέλει να σου φτιάσει ένα μεγάλο αμπαλάζ, ένα μεγάλο μπόξ να σου στείλει, θα αργήσει περισσότερο. Μην τον εκβιάζεις τον Θεό. Κάνε την προσευχή σου και λέγε γεννηθεί το θέλημά σου. Κρούε και πρόσμενε. Μάθε να περιμένεις τον Θεό. Ο Θεός τον άνθρωπο τον εκπαιδεύει με τον τρόπο του. Γι' αυτό όταν μας συμβεί κανένα τέτοιο κακό, αμέσως πρέπει να πάει ο νους μας σε αυτό. Ευρέθηκα με ανοιχτή την πόρτα. Βρέθηκα ξεκλείδωτος. Βρέθηκα ανυπεράσπιστος, αφρούρητος. Φταίω εγώ. Χαλάλη σου διάβολε. Αλλά θα μετανοήσω τώρα. Θα αλλάξω ζωή. Και εκείνα που δεν έκανα γρηγορότερα θα τα κάνω τώρα. Και θα σου κοινοποιήσω έξωση. Γιατί κοινοποιείται έξωση. Έρχεται ο Χριστός και κοινοποιεί έξωση εις τον διάβολο. Δεν έχεις δουλειά μέσα στο πλάσμα αυτό. Δεν έχεις δουλειά μέσα εδώ. Στον άνθρωπον αυτόν των βαφτισμένων. Στον χρησμένων. Δεν έχεις δουλειά εσύ. Βέβαια από την ολιγορία του ήρθε και κατοίκησε μέσα εκεί. Όμως τώρα σου κοινοποιείται έξωση. Δι' αυτού του τρόπου να υποδεικνύεται και εις τους άλλους ή τυχόν αν συμβαίνει και σε μας να τακτοποιούνται τα θέματα αυτά. Τύχη δεν υπάρχει. Πρόνοια Θεού υπάρχει. Τυχερός αυτός. Ψέματα. Βουνό τύχη. Ψέματα. Τα αναστεία δικά μας. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει πρόνοια Θεού. Πίστης, Θεός, ελπίσει. Θυμούμαι κάποτε, εργαζόμενος στον Πειραιά, στον οργανισμό Λιμένος. Και βγήκα για μια στιγμή έξω και βρήκα έναν τυφλόν, ο οποίος πολλούσε λαχεία. Και είχε το ραβδί του βάλει μπροστά, κρατούσε τα λαχεία στο χέρι και επήγαινε. Και έλεγε, λαχεία, λαχεία, λαχεία. Δεν έλεγε τυχερά λαχεία, όπως λέει ορισμένοι, τυχερά λαχεία. Και του λένε ορισμένοι, κράτησε την τύχη. Τι την πουλάς την τύχη, εφόσον είναι τυχερό το λαχείο. Αστεριζόμενο. Εγώ πήγα μπροστά του και του λέγω, στάσου Μπαρπαδιονύση, έτσι ήταν το όνομά του, γνωστός εκεί στην αγορά, να πάρω ένα τυχερό, να τραβήξω ένα, να πάρω. Αμέσως, αυτομάτως, πάει το χέρι του πίσω και τα κρύβει και τα δύο του χέρια και τα λαχεία. Και μου λέει το εξής. Δεν σε βλέπω με τα μάτια μου τα υλικά. Ούτε σε ξέρω ποιος είσαι. Ούτε σε ξανά έχω ακούσει. Σε βλέπω, μου λέει, όμως με τα μάτια μου τα πνευματικά. Και σε βλέπω για έναν άνθρωπο μυαλωμένο. Και θα ήθελα να σου πω ότι τύχη δεν υπάρχει. Όταν άκουσα εγώ αυτό, το θεώρησα αστείο. Τι λες, Βαρπαδιώνης, εδώ περί τύχης μιλάμε. Τύχη βουνό, αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη και λοιπά και τι λέει. Τίποτα, αυτό σε στάθη ακολώνητο στήλο. Μα τι υπάρχει επιτέλους του λέω. Και μου λέει αυτά που σας είπα γρηγορότερα. Πίστης,
Θεός ελπής. Τίκη δεν ήταν. Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτός. Τον έβλεπα. Αλλά αυτός ήταν άνθρωπος που θρήσκευε. Και όταν την άλλη Κυριακή πέρασα από την Αγία Τριάδα να ανάψω ένα κερί, γιατί ήμουν χριστιανός του κεριού μόνο, τον είδα και τον χειραγωγούσε μία κυρία, και προφανώς ήταν η κυρία του, και τον ανέβαζε στα σκαλάκια προς το ιερό να σπαστεί τις εικόνες και στη συνέχεια εκκοινώνησε. Και τότε όταν ήρθε ο καιρός που γύρισα κι εγώ μέσα το 1950, τότε ενεθυμήθην τα λόγια του Μπαρπαδιονίση και τα βλέπω μέχρι τη σήμερα, ότι το χέρι του Θεού είναι εκείνο που οδηγεί τους ανθρώπους, τους έχοντας, όπως λέγει η Εκκλησία, τελείαν την καρδία προς Αυτόν. Αλλά η καρδιά η δικιά μας δεν είναι. Δεν περιμένουμε τον άντρα μας από το Θεό. Δεν περιμένουμε τη γυναίκα μας από το Θεό. Δεν περιμένουμε το κομμάτι το ψωμί μας από το Θεό. Την ευτυχία μας από το Θεό. Περιμένουμε από την τύχη εμείς. Περιμένουμε από άλλους παράγοντας. Και τα εξμεταλλεύεται ο Σατανάς αυτά και μας βάζει στο χέρι. Και μένουμε άοπλοι μακριά. Και σε αυτούς οι οποίοι δεν ζουν κατά Χριστόν. Και σε αυτούς που ζουνε κατά Χριστόν. Το χέρι του Θεού είναι πάντοτε. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που δεν έχουν καμιά δουλειά με τον Χριστό να βοηθούνται σκανδαλωδώς. Και λένε άγγελο είχε, άγιο είχε. Πώς τον βοηθάει αυτόν ο Θεός? Διότι βλέπει ότι αυτός επί τα από 10 χρόνια θα γυρίσει. Και του δίδει μία πίστοση χρόνου. Τον δανείζει. Όπως ένας όταν πέσει οικονομικός έξω, δεν πάνε να του βάλουν φιλιά, αλλά τον βοηθούν για να μπορέσει να κυκλοφορήσει, να ξελασπώσει και να επιπλέψει. Αυτό του το κάνει και ο Χριστός. Μη ζητήσετε λοιπόν ποτέ, ούτε στο φλιτζάνι, ούτε στο χαρτί, ούτε στο medium. Το medium δε έχει κατ' επέκταση πιάσει και τους ανθρώπους που πενθούν. Διατείνονται αυτοί οι κύριοι ή οι κυρίες, ποιοι παίζουν το ρόλο των μεσάζοντα αυτών, ότι έχουν τη δύναμη να μας φέρουν ένα προσφυλές πρόσωπο, έναν άνθρωπο που πέθανε, που έφυγε από κοντά μας μια ώρα γρηγορότερα από εμάς, με κάποιο τρένο γρηγορότερα, να μιλήσουμε μαζί του, να ανακουφιστούμε. Μίλησα, λέει, με το παιδί μου. Σοβαρά τα λες αυτά? Με το Σατανά μίλησες, ο οποίος έπαιξε το ρόλο της φωνής του παιδιού σου, που τα ξέρει. Το Σατανά μίλησες, δεν μίλησε το παιδί. Αλίμονο οι ψυχές αν μπορούσαν να φύγουνε, ό,τι ώρα θέλει κάθε μία εδώ πέρα medium. Δεν θα υπήρχε κανείς στην κόλαση, θα φεύγαν όλοι. Τι είπε ο πάτερ Αβραάμ, όταν ο πλούσιος ζητούσε από εκεί να βάψει το δάχτυλό του, να του καταψύξει τη γλώσσα, γιατί ο δυνάτο. Και να θέλουμε, λέει, να έρθουμε εμείς από αυτού και εσείς από εδώ, είναι αδύνατον. Χάσμα μέγα εστήριχτε. Ούτε εμείς να περάσουμε από εκεί, ούτε εσείς να έρθετε από εδώ. Πώς αυτός θα μπορεί να έρθει, διότι το κάλεσε η κυρία Medium? Δεν μπορεί να έρθει. Θυμούμε ένας ιερεύς είχε μπλέξει σε αυτά τα πράγματα. Και μου μιλούσε και μου έλεγε ότι υπάρχει πνεύμα και λοιπά, και ο πνευματισμός και τα medium προσφέρουν υπηρεσία και λοιπά. Από το διάβολο, παπά μου, μπορεί να βγει τίποτα? Μα είναι, μου λέει, Σατανάς πραγματικά? Εγώ έχω πάει πολλές φορές, δεν έχω διακρίνει. Μα δεν προσευχήθηκες ποτέ σου? Πώς γίνεται εκεί πέρα, του λέω, για πες μου. Να, μου λέει, μας βάνει και πιανόμαστε χέρι χέρι και λοιπά γύρω, και έπειτα έρχεται ένας, μας ομιλεί αοράτος και τα τι αυτά και μας λέει ότι μας απασχολεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, του λέω, θα κάνεις κάτι θα σου πω, όσον θα πας εκεί και θα βρεθείς αυτό το τραπέζι. Πιάσου, εν πάση περιπτώσει, και εσύ να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε μέσα σου θα το λες αυτό. Και άστον αυτό να κάνει δουλειά του. Ούτε μία συνεδρία. Πέρασε μισή ώρα, πέρασε μία ώρα, πέρασε μία μισή ώρα, άρχισε να υδρώνει αυτό και λοιπά. Τίποτα. Και στο τέλος λέγει, κάποιο κακό μη επιδεκτικό πνεύμα είναι μαζί μας. Και ήταν ο παπάς που λέει τον Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε.
και δεν ξαναπήγε. Με γλίτωσες, λέει Παναγόπουλε. Είχα πλανηθεί. Τώρα κατάλαβα ότι είναι Σατανάς και σε αυτή την εκδήλωση ακόμη. Τα πάντα έχει κάνει σήμερα. Διότι οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό να ξεκουράζονται κοντά στο Χριστό. Τρέχουν σε όλες αυτές τις παγίδες του Σατανά, διότι τους δίδει λίγο χαρουπόμελο, γιατί δεν δίδει μέλι, χαρουπόμελο δίδει, και ξεκουράζονται. Και πάλι από την αρχή. Ξεφουσκώνουν και τα πορτοφόλια, τα αδειάζουν και προχωρεί η υπόθεση. Και αύριο αυτός θα παρουσιαστεί να πάει στον Χριστό. Ουδέποτε με γνώρισες, ουδέποτε με ζήτησες, ουδέποτε ήρθες. Πώς? Με αυτό που πήγαινες, με αυτόν θα πας. Πορεύεστε λοιπόν τον διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού. Αυτό σας έλεγε, εσείς επράτετε, πορεύεστε μαζί. Να μην σας ξεχωρίσω, μια και είστε σε μια τέτοια ολόκληρη ζωή μαζί, θα πρέπει να πάτε και κατεπέκτα μαζί. Δεν ξέρω αν αυτά τα λόγια μου πέφτουν στο κενό. Αλλά συνείδησα και στο Μόντρεαλ και εδώ πολλές καταστάσεις τέτοιες. Δηλαδή σε έξαρση, λες και βρισκόμαστε σας Αθήνας. Και Αθήνα σήμερα είναι δαιμονισμένη. Γύρω τα περίχωρα κλπ. Είναι δεμένα. Τα αντρόγερα, τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Πριν φτάσουν σε γάμο έχουν πάει στη μάγισσα. Έχουν δεθεί τα αντρόγερα κλπ. Διότι δεν πήρες την κοπέλα που ήθελες και αυτή πήρε κάποιον άλλον, την εμάγευσες. Άλλοι πάνε να κάνουν το γάμο, βλέπουν κομμένες από, μένα, από πάνω, κομμένα τα φυτίλια κλπ. Βλέπετε κομμένο το αυτό και στελμένο στο διάβολο. Αμέσως και καταστροφή του σύμπαντος έχει γίνει. Θεός ήρθε να καταργήσει τα έργα του Σατανά και οι άνθρωποι ξανατασθύνουν τα έργα του Σατανά. Και καταλαβαίνετε τι περιμένει τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να είναι μεγάλος ο κανόνας. Αλλά εγώ λέγω, με συγχωρείτε, την ευθύνη τη μεγαλύτερα τη δίδω σε εκείνους που παθαίνουν τα μάγια. Και όχι στους άλλους. Αυτός είναι υποκύριον. Αυτός είναι του Σατανά. Είναι δεξί χέρι. Είναι πράκτον, είναι όργανό του. Εσύ γιατί δεν φρουρείσαι? Δεν διάβασες ποτέ το βίο του Αγίου Κυπριανού, αυτού του καθηγητού της μαγείας? Δεν διάβασες ποτέ τι γυμνάσια του έκανε η μικρή αυτή η Ιουστίνη, μια κοπελίτσα που ήθελε να τη μαγέψει, να τη δώσει σε κάποιον κύριον εκεί πέρα και τον εξευτέλισε? Δεν μπορώ, λέει, να κάνω τίποτα. Γιατί? Διότι εξομολογείται, γιατί κοινωνούσε, γιατί προσήφιεται και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο Μέγας Βασίλειος σε ένα μέρος που ομιλεί για τη δύναμη του ψαλτηρίου, αυτό το ψαλτήρι το μικρό που διαβάζουμε, ξέρετε τι λέγει? Ότι ο Σατανάς όταν βλέπει τον άνθρωπο και κρατάει το ψαλτήρι στο χέρι και διαβάζει, δεν μπορεί να το πλησιάσει. Του έρχεται από εδώ, του έρχεται από εκεί, του έρχεται από εκεί, δεν μπορεί να το πλησιάσει. Περιμένει να αφήσει το ψαλτήρι από το χέρι για να το πλησιάσει. Σκεφτείτε λοιπόν ένα βιβλίο που έχει ψαλμούς μέσα απλό. Δεν μπορεί να το εκπορθήσει ο Σατανάς, να το υπερπηδήσει. Πολύ μάλλον να είναι, να έχει το Χριστό μέσα σου, να κοινωνείς. Μπορεί, δεν μπορεί. Γιατί ο άνθρωπος είναι ζεστός. Να προσεύχεται, μπορεί, δεν μπορεί. Κάποτε απασχολεί το ένας νέος μοναχός με το πώς είναι δυνατόν μια προσευχή που λέω εγώ μέσα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, που δεν ακούει κανείς, ο Σατανάς να μην με πειράζει. Εφόσον ο Σατανάς δεν ξέρει τι λες, αν δεν το ακούσει δεν ξέρει, δεν είναι πανταχού παρόν, δεν έχει τη δύναμη του Θεού, μόνο η τρισυπόστατο Θεός ξέρει και τι σκέπτεσαι και τι θα σκεφτείς. Ο Σατανάς με βάση αυτά που ακούει και τα συμφραζόμενα βγάζει μόνος του ένα συμπέρασμα. Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Αν του πεις τι καιρό θα έχουμε αύριο το μεσημέρι, τίποτα. Πήγαινε στο Μεντιούμ και πες τι θα γίνει μέχρι αύριο το μεσημέρι, δεν ξέρει τίποτα. Για τα παρελθόντα μιλάει, τα οποία τα ξέρει. Τον απασχολούσε λοιπόν αυτό. Και παρουσιάζεται μια Αγία στον ύπνο και του λέει, ξέρεις πως έχει αυτό, του λέει. Τα κάρβουνα, του λέει, μέσα στη σόμπα δεν τα βλέπεις. Όμως η πείρα, λέει, σε παίρνει και καίγεσαι. Έτσι είναι, λέει, και ο άνθρωπος προσεύχεται μέσα. Ο οποίος προσεύχεται μέσα του, δεν μπορεί ο Σατανάς να τον πλησιάσει, διότι καίγεται. Είναι φωτιά από μέσα. Αλλά εμείς, όπως ξέρετε, δεν τα έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα και τα γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει. Λένε πολλοί ότι αν πήγα, δεν πήγα από κακό. Ήμουνα στενοχωρημένος, ήμουνα σε μια δύσκολη στιγμή και πήγα. Αυτή είναι η συνταγή. Όποιος είναι στενοχωρημένος να πηγαίνει στο διάβολο. Τι λέει ο Χριστός? Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι. Κακό
αναπαύσιμα. Πήγες ποτέ σου να εξομολογηθείς? Μπορείς να μου πεις πώς βγήκες, πώς μπήκες και πώς βγήκες. Πήγες με 150 τόνους φορτωμένος και βγήκες ανάλαφρος. Τι έγινε, ποιος σε ξεκούρασε, ποιος θα πήρε, πώς βγήκες δεθάρρος, πώς βγήκες διαφορετικός, με νέες αποφάσεις. Θα πήρε εκείνος, ο οποίος άπλωσε κάποτε τα χέρια στο σταυρό. Αυτός θα πήρε, για το ίδιο και τώρα. Προτρέπει στους ανθρώπους οτιδήποτε να συμβεί να πάνε σε αυτόν. Και εμείς δεν πηγαίνουμε σε αυτόν. Ώστε ο Σατανάς έχει παντοδυναμία και ο Χριστός δεν έχει παντοδυναμία. Ο Σατανάς έχει φιλανθρωπία και ο Χριστός δεν έχει φιλανθρωπία. Είναι ντροπή μας. Ντροπή μας. Εκτός της κολάσεως είναι ντροπή μας. Και μάλιστα βαπτισμένοι άνθρωποι. Να μας τα κάνουν άνθρωποι άλλοι αυτά τα πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη βάπτιση, που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό κλπ. Το καταλαβαίνω. Όλα τα ποτήρια των θλίψεων να τα δεχθώ, ποτέ να μην μεταφέρω στον άλλον κατάσταση η οποία δεν πρέπει να γίνει όχι χριστιανικός αλλά ούτε ανθρωπίνος. Διότι οι άνθρωποι δεν μπορεί να λέγονται άνθρωποι αυτοί. Κάπως αλλιώς πρέπει να λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε αυτό και πώς σας συμβαίνει και πώς το αντιμετωπίζετε και αν έχετε υπόψη σας. Πάντως, θα ήθελα να ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Είσαι ανθρωποκτόν. Εν ψυχρό ανθρωποκτόνος και ψυχοκτόνος. Δεν σκοτώνεις μόνο σώμα, αλλά σκοτώνεις και ψυχή. Διότι κάνεις σε μια τέτοια κατάσταση που να μην μπορεί να αμυνθεί, που να μην μπορεί να εκδηλωθεί, που να μην μπορεί να αντιδράσει. Γιατί γίνονται τη δυνάμει του Σατανά άβουλα πλάσματα οι άνθρωποι που ευρέθηκαν ξεγυμνωμένοι, ανευχάριτος και πέσαν όλη την επίδραση του Σατανά επάνω τους. Τα κάψε μέσα στην πλατεία τα βιβλία του Άγιος Κυπριανός και έγινε Άγιος σήμερα και τον ενίκησε μια κοπελίτσα αλλά με τον Χριστό μαζί. Παρά την επιστήμη του, παρά την κακία του, παρά τη δύναμη του Σατανά, τον ενίκησε μια κοπελίτσα, λέγω, αλλά με τον Χριστό μαζί. Αυτός λοιπόν ο Ιησούς, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο και σήμερα. Φυλαχτείτε. Και αν τυχόν, είτε γνώση είτε αγνία, έχετε πέσει σε αυτό το αμάρτημα, φροντίστε το γρηγορότερο να ζητήσετε συγγνώμη από το Θεό. Να σπεύσετε να εξομολογηθείτε σε ιερέα, να κάνετε τον κανόνα σας και να μπείτε στου Θεού το δρόμο. Διότι φτάνουν οι άλλες αμαρτίες μας, δεν χρειάζεται και αυτή η αμαρτία. Ήθελα στη συνέχεια να απαντούσα σε μερικές ενστάσεις που μου ετέθησαν αυτές τις μέρες και λέγω άσε να τις αφήσουμε για την τελευταία βραδιά. Είναι μια ένσταση η οποία λέγει το εξής. Εφόσον ο Θεός είναι λέγει πανταχού παρών και μας ακούει και αυτός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, γιατί εμείς να επιβάλλεται να πάμε στον πνευματικό, στον ιερέα να εξομολογηθούμε? Και αυτές τις ημέρες που επιέστησαν πολλοί από τα γεγονότα προκειμένου να έρθουν να κοινωνήσουν, που έχουν θεσπίσει δυστυχώς κάνα δύο φορές το χρόνο για τα χρόνια πολλά, έγινε πιο φανταχτερό αυτό το θέμα. Και όταν κανείς ετόλμησε να τους πει ότι πού θα πας ανεξομολόγητος, ακούστηκε να λέγει ότι εγώ τα είπα στο Θεό και είμαι εντάξει. Ότι είσαι εντάξει, πού το ξέρεις? Ότι τα είπες στο Θεό, ναι. Αλλά ότι είσαι εντάξει, ποιος το είπε? Ποιος το είπε? Σου πει πήγαινε παιδί μου, είσαι εντάξει. Έχε την ευλογία μου. Δεν σου είπε κανείς. Ψεύδεσαι. Μόνος σου κερνάς και μόνος σου πίνεις. Δηλαδή εφαρμόζεται εκείνο που λέμε Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Εντάξει. Αλλά είναι έτσι? Άλλωστε τι έχει πει ο Χριστός στο σημείο αυτό? Τι έχει πει για το θέμα της δεσμεύσεως ή της αφέσεως των αμαρτιών? Δεν έχει αναθέσει στον κλήρο?
Δεν έχει αναθέσει στους πανδοχείς. Ξέρετε ότι ο τύπος της αμαρτίας στην Παλιά Διαθήκη ήταν η λέπρα, το ξέρετε. Για όλες τις αρρώστιες είχαν την γνώμη οι ιατροί. Για την αρρώστια της λέπρας είχαν γνώμη οι κληρικοί. Διαβάστε σε δύο κεφάλαια που θα σας πω εν ψυχρό. Διαβάστε στη Σοφία Σιράχ στο 38ο και θα βρείτε. Δότε τόπο το ιατρό και γάρα αυτού εστί χρία. Συνιστά δηλαδή ο Θεός του γιατρού. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρα αυτόν εστί χρία. Και πάρε και τα φάρμακα λέει για να γίνεις καλά. Αναφορικό με το σώμα. Ανοίξετε το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού και δείτε εκεί το Θεό ως άλλος Ιπποκράτης να διδάσκει τους κληρικούς πώς θα συμπεριφέρονται στη λέπρα. Για τη λέπρα θα έχουν γνώμη κληρικοί. Για να κυκλοφορήσει ένας λεπρός έπρεπε να έχει γνώμη από τον κληρικό, όχι από τον γιατρό. Και έφτανε αυτή η διάκριση μέχρι και να τους βγάλουν έξω από το χωριό, έξω από την πόλη, μακριά στα χωράφια, τους λεπρούς. Εξού και τους συνείδησε ο Χριστός μας τους 10 λεπρούς και του φώναξαν από μακριά, Ιησού επιστάτα ελέησέ μας. Γιατί τους είπε, πηγαίνετε, επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερεύσεις. Καλά εσύ δεν τους έφτιαξες τους παπάδες. Εγώ, αλλά σε αυτούς θα πάτε. Και αυτοί υπήκουσαν και το υπάγειν εκαθαρίστησαν. Δεν τους καθάρισε να πάνε να ειδούνε, να δείξουν τους εαυτούς των. Ξανά τους είχαν δείξει τους εαυτούς των. Και τους έδωσαν χαρτί, παρτί. Έξω από το χωριό. Κάμε μας καλά τώρα να πάμε να δείξουμε σε αυτούς μας ότι είναι υγιείς, να μείνουμε. Δεν τους έκαμε. Εν το υπάγειν, στην οδόν της υπακοής εθεραπεύτησαν. Κάμε λοιπόν υπακοή και μην πλανάς. Ο Χριστός συγχωρεί αμαρτίες, αλλά δια του κλήρου. Οι παπικοί λένε εγώ σε συγχωρώ. Ο δικός μας δεν λέει αυτό. Δικός μας όταν γονατίσει και σου βάλει το πετραχύλι στο κεφάλι, σκόνει τα χέρια του και λέει, «Συ Κύριε, ως της είπας, όσα αν δέσετε επί της γης δεδεμένα και όσα αν λύσετε λελιμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Συ Κύριε, όχι εγώ». Ο Ορθόδοξος ιερεύς δεν επιτελεί τα μυστήρια στην Ορθοδοξία. Αλλά ποιος θα επιτελεί? Το Πνεύμα το Άγιον διά του ιερέως. Δέστε το στο νου σας αυτό που σας λέγω. Δεν είναι ο ιερέας που επιτελεί τα μυστήρια, η αγιοσύνη του. Ανθρώπινα και αυτή αμαρτάμε. Αλλά η χάρη του Πνεύματος του Αγίου διά του ιερέως. Όπως εν προκειμένου. Συ Κύριε λύσε, όχι εγώ. Στεφανώνεται. Ένα ζευγάρι. Ποιο στεφανώνει? Ο παπάς ή το Πνεύμα το Άγιον διά του παπά? Το Πνεύμα το Άγιον. Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, τη δουλή του Θεού τάδε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παπικός λέει εγώ σε στεφανώνω. Βαφτίζει. Ποιος βαφτίζει? Ο ιερέας βαφτίζει. Το Πνεύμα το Άγιον διά του ιερέως. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα. Εκεί θα πάμε λοιπόν. Αυτούς μας έχει αφήσει. Μα είναι... Τι είναι? Μαρτωλή? Τι θέλει να σου στείλει άγγελο? Θα σου κόψει τα πόδια. Άμα σου στείλει άγγελο να εξομολογηθείς, θα σου κόψει τα πόδια και τη γλώσσα. Να σε ακούσει ότι πορνεύεις, να σε ακούσει ότι σκοτώνεις τα παιδιά σου,
θα σε ακούσει ότι βλασφημείς, θα σε ακούσει ότι αδικείς, ότι κλέβεις, θα σου κόψει τα πόδια. Σου έβαλε άνθρωπο που κι αυτός έχει σάρκα και που αυτός πέφτει στα ίδια αμαρτήματα για να σε συμπονέσει, για να σε καταλάβει. Γι' αυτό και πολλές φορές πάμε οικογενειάρχε να εξομολογηθούμε σε έναν ιερέα που είναι πρεσβύτερος, που έχει οικογένεια, που ξέρει από γυναίκα, που ξέρει από παιδιά, που ξέρει από βάσανα, για να μπορέσουμε να σταθούμε. Όπως οι άλλοι οι οποίοι κάνουν μια ζωή εγκρατείες κλπ. Θέλουν ιερομονάχους. Βέβαια είναι και ιερομόναχοι οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν περάσει στην απάθεια, έχει περάσει το Πνεύμα το Άγιον και από εκεί ωφελούμεθα. Αλλά εμείς εδώ της πόλεως, ως επιτοπλίστων έχουμε την ανάγκη αυτήν. Μη ζητάς λοιπόν Αγίους. Δεν είσαι Άγιος. Ζήτησε εκείνον που έχει ο Θεός εντι αγάπη του βάλει. Όταν είσαι ασθενής, παίρνεις τη φωτογραφία του γιατρού και τα συζητείτε ή τον καλείς ή πηγαίνεις και σε ψάχνει και φωνάζεις και εδώ γιατρέ και εκεί γιατρέ και σου γράφει συνταγή και θα πάρεις τα φάρμακα και θα πεθάνεις κιόλα. Δεν σου κάνουν τίποτα. Πως τον εδώ, ότι σου κάνει ο ιερεύς, 100% θα γίνεις καλά. Οποιαδήποτε αμαρτία να είσαι εδώ, οτιδήποτε κακό να είσαι κάνει στην ψυχή σου, οποιοδήποτε έλκος αν έχει η ψυχή σου, δεν πεθαίνει. Είναι μοναδική, φτιαγμένη έτσι η συνταγή, που αν κάνεις ό,τι σου πει ο ιερεύς, έστω και σου πει κομμάτι στραβά που λέμε. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό είναι για το συμφέρον σου τώρα. Μην ακούτε μερικές που ζητάνε αυστηρό πνευματικό, δεν ξέρουν τι λένε. Έχουν εγωισμό και έχουν τη γνώμη ότι είναι προχωρημένοι και έχουν ανάγκη από στρατηγούς. Του γελάει ο Σατανάς. Και εκείνο το στραβό που θα σου πει, αν σου πει για την ώρα κάτι ο ιερεύς, που δεν είναι 100% μες στο πηδάλιο, και αυτό για αγαθό θα σου πει. Δεν σκόνεις παραπάνω. Άμα θέλεις να προχωρήσεις, θα σε προβιβάσει ο Θεός αύριο και θα σε στείλει για ανώτερες σπουδές να γίνεις Άγιος. Είναι λάθος λοιπόν. Ορισμένοι που αποφεύγουν, ορισμένοι επίσης δυστυχώς πηγαίνουν να υποκλέψουν, όπως είδα, ευχές. Πάτερ μου, μια ευχή. Τι ευχή θέλεις παιδί μου να είναι? Εγώ αν ήμουν παπάς, συγχωρητήριος ή συγχαρητήριος? Διότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, δεν έχει ανάγκη από ευχή. Κρέμασε το πάνω. Πόσον είσαι τόσο Άγιος, τόσο Αγία και δεν έχεις τίποτα εσύ, ούτε εν λόγω, ούτε εν έργο, ούτε εν διανία, είσαι εντάξει περιστέρι, δεν έχει ανάγκη από προσευχή, από ευχή. Πήγαινε, απάνω σου κρεμασμένη η κατάρα. Θα σε δω, θα πας. Εγώ τι θα σου πω, διαβάσω ευχή συγχωρητική? Δεν είναι συγχωρητική. Για να σου συγχωρήσω πρέπει να ακούσω κάτι πόκαμες. Πόσο δεν έκανες εσύ σε περιστέρι, εντάξει, απάνω σου πήγαινε. Βγάλτα με τον Αζωραίο πέρα. Εγώ δεν θα σου δώσω τη συγχαρητήρια αυτή. Γιατί δεν είναι συγχωρητήριο σε ευχή αυτή. Είναι συγχαρητήριο. Τα συγχαρητήριά μου, κόρη μου, που δεν ημάρτησες. Πέρασε στη χαρά του Κυρίου σου. Ήταν ψέματα. Και πολλοί μάλιστα δέχτησαν και ευχές από ιερείς μη εξομολόγους. Πόσο δεν έχει το δικαίωμα να σε εξομολογήσει. Είναι ορισμένοι εξομολόγοι. Ο εξομολόγος έχει ενταλτήριον επιστολήν από τον επίσκοπο. Το δεσμήν και λύην αμαρτίες είναι του επισκόπου μόνο. Αλλά διότι δεν επαρκούν, εκλέγουν εμπείρους πνευματικούς και τους δίδουν ενταλτήριον επιστολήν και ενεργούν για λογαριασμό τους. Και αν ποτέ συναντήσουν μια δύσκολη κατάσταση σε ένα πρόσωπο, σε ένα αντρόγενο κλπ, ρωτάνε το δεσπότη τους. Δεσποτά μου, αυτό και αυτό. Πώς θα το οικονομήσουμε, τι θα κάνουμε, να αναλάβει την ευθύνη εκείνος. Μην πιστέψετε ποτέ σας ότι θα ειδείτε Θεού πρόσωπο εάν δεν έχετε σχέση με πετραχύλι. Από το πετραχύλι ξεκινάει για τον παράδεισο δρόμος. Απ' έξω δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Καμιά αμαρτία ούτε σαπίζει, ούτε λιώνει, ούτε σκουριάζει, ούτε χάνεται που δεν θα κοινοποιηθεί έξωση εναντίον αυτής διά του πετραχυλιού. Σε αυτούς δόθη το δικαίωμα του δεσμήν και λύην. Γι' αυτό και βάλλονται. Δεν σας κάνει αίσθηση. Δεν υπάρχουν ανήθικοι γιατροί.
Δεν υπάρχουν δικηγόροι. Δεν υπάρχουν δικαστικοί. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν το αίμα του κόσμου. Χίλια πράγματα. Ακούστε να γίνει καμιά συζήτηση. Τίποτα. Κάνας παπάς αν στραβοκοιτάξει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Καίγεται το σύμπαν. Ξέρει ο Σατανάς που βάζει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς γιατί βάζει και να φυλαγόμαστε. Δεν σε αναπαύει ο Α, στο Β. Δεν σε αναπαύει ο Β, στον Γ, στον Δ. Δεν δεσμεύεσαι. Βρες κάπου να σε αναπαύει, κάπου να συνονοείσαι. Μα δεν σε με δέχεται ο ιερεύς. Δεν θα σε δεχτεί τη Μεγάλη Πέμπτη, ούτε το Μεγάλο Σάββατο θα σε δεχτεί. Σε δεχτεί τώρα όμως. Θα σε δεχτεί αύριο. Ποιοι πήγαν να εξομολογηθούν αυτές τις ημέρες? Δεν πήγανε, γιατί οι ιερείς έχουν περιθώριο. Γιατί, κύριε, δεν κλείνεις ραντεβού να πας να εξομολογηθείς? Ήταν ανάγκη να κοινωνήσεις ανεξομολόγητος τη Μεγάλη Πέμπτη και το Πάσχα. Να βάλεις φωτιά πάνω στη φωτιά. Για ποιο λόγο? Διότι δεν επρόλαβες? Ή διότι είχε πολλή δουλειά ο ιερεύς και δεν μπορούσε να σε δεχτεί να ακούσει τη συζήτησή σου? Γιατί γυναίκες κατεξοχήν πάνε να συζητήσουν με τον παπά. Δεν πάνε να εξομολογηθούν. Πάνε να συζητήσουν, να πούν τα οικογενειακά. Ωραία, τις αμαρτίες σου πες μου. Και αρισμένοι αρχίζουν να ψαρετές. Ξέρεις, εγώ νηστεύω, ξέρεις, ήταν παπάς αυτός μου. Είχαμε αδελφή καλογραία. Βρε, τι με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εν προφάσεις ήρθες. Πες μου τις αμαρτίες εδώ, τη γλώσσα σου, πες μου που δουλεύεις άγραφο μηχανή. Πες μου τούτο, πες μου τα χέρια σου, πες μου τη σάρκα σου. Πες μου 10 πράγματα που σε απασχολούν. Αυτά είναι. Και να δείτε τότε πόσες ώρες περισσεύουν στους παπάδες να μας, όλους να μας χρησιμοποιήσουν. Άλλωστε είναι λίγοι, λένε οι παπάδες, και δεν φτάνουν. Δώστε παπάδες. Δώστε τα παιδιά σας, για να τα δίνετε που πάτε προχθές. Τι τους κάνετε μηχανικούς, τι τους κάνετε δικηγόρους, μάμους, ξέρω εγώ κλπ. Δώστε παπά, άσε να πεθάνουμε και να μην έχει παπά να μας τάψει και να μην έχει παπά να διαβάσει Τρισάγιο Έπτα και τότε θα είδε τη ζημιά κάνουμε. Εμείς θέμε, δώσαμε παπάδες στην Εκκλησία, τι να τους παραγγείλει στην Ευρώπη να τους φέρει, τι κονσέρβες είναι οι παπάδες. Εκεί μας. Εμείς που έχουμε οικογένειες αγαθές, που είμαστε χριστιανοί, αν δεν δώσουμε εμείς ανθρώπους στην Εκκλησία, ποιος θα το δώσει? Ο κόσμος θα δώσει. Οι Εβραίοι θα δώσουνε. Ο Μασονισμός θα δώσει. Ο Προτεσταντισμός θα δώσει. Ποιοι θα δώσουν? Οι Μομεθανοί. Οι άλλοι, ποιοι? Οι Βουδιστές. Ποιοι θα δώσουνε? Αν δεν δώσουνε οι χριστιανικές οικογένειες. Πώς ήταν λοιπόν, παπά, εφόσον δεν έδωσες ποτέ? Και μέρα νύχτα στο καφενείο και όπου βρίσκεσαι, ως περτροτκτικών, τρως από πάνω του. Πώς είναι δυνατόν? Θα μας τους πάρει και αυτούς τους πέντε, τους δυο, τους ένας, και τότε θα καταλάβουμε το τι ζημιά κάναμε στην περίπτωση αυτή. Ώστε δεν είναι θέμα λοιπόν ότι είναι αμαρτωλός, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν είναι αυτό το λόγο. Ούτε ότι είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Πανταχού παρόν είναι ο Θεός, αλλά ενεργεί με τον τρόπο αυτόν. Και εφόσον ο Θεός έχει αυτόν τον τρόπο να ενεργεί, δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε καινούριο τρόπο και να πούμε, ξέρεις, εμείς θα σας στείλουμε απευθείας. Όχι, θα σας στείλει στην ορισμένη υπηρεσία που έχω. Και θυμάστε που σας είπα ένα βράδυ. Έχω ένα τσεκ και πάω στην τράπεζα. Θα πάω στον διευθυντή να το εξαργυρώσει. Θα μου δείξει τον υπάλληλο και το ταμείο. Εκεί περάστε, κύριε, να πάρει τα λεφτά σου. Μα εσείς δεν είσαι. Ωρε, πέρασε εκεί πέρα. Αν είμαι εγώ είμαι, αλλά εκεί θα πάρει τα λεφτά σου. Έτσι δεν είναι? Θα υποδείξουμε τρόπο εμείς στον Χριστό πώς θα τα φτιάξει? Θα πες την εικόνα, λέει. Και τι σου είπε η εικόνα? Τι σου είπε? Φοβάσαι μπες απάνω και σου σπάσει το κεφάλι? Που είναι τέτοιο καδρόνι που δεν παίρνει, δεν θέλει. Αλλά είναι ο εγωισμός στη μέση. Τι τροποποιείς? Γιατί ξέρετε, όλα τα επιτρέπει ο Σατανάς. Σωστό να μην το κάνεις. Εκεί είναι που το μπλέκει. Γι' αυτό και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το καλόν λέγει ου καλόν ή, εάν μη καλός γέννηται. Πρέπει να γίνει και καλός. Ας το προσέξουμε λοιπόν, γι' αυτό ήτο μία απορία. Μια απορία ακόμη που ετέθη χτες το βράδυ, εξαιτίας της συζητήσεως που κάμαμε, που μιλήσαμε για την αγάπη, για τη χαρά και για την ειρήνη από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου. Σε ένα σημείο εκεί που μιλούσα περί αγάπης και πώς πρέπει οι άνθρωποι να προσέχουν ο ένας τον άλλον κλπ, μίλησα και για την οικογένεια, αν ενθυμίστε, και είπα ότι πολλοί μας πολλές φορές χωρίσαμε τα παιδιά μας, κάναμε και τα τι αυτά, και παρεπονέθησαν, ώστε τις ζημιές, λέει, τις κάνουν πάντοτε, λέει, οι πεθερές, οι νυφάδες δεν κάνουνε? Κάνουνε κι αυτές. Το θέμα μου ήταν γενικό. Δεν εξαίρεσα αυτές. Διότι και αυτές δυστυχώς δεν προσέχουν. Έχουν τη γνώμη ότι πάντοτε θα είναι νέες. Στυχαίνονται τώρα τις μίξες του γέροντος, του πεθερού, το ρόχαλο, το βήχα του, να του πλύνουν τα μαντήλια. Τα στυχαίνονται αυτά.
Τα δικά σου ποιος θα τα πλύνει αύριο? Ή έχεις τη γνώμη εσύ πάντοτε θα είσαι ρόδο και θα γίνεις ποτέ αγκινάρα? Θα γίνεις αγκινάρα. Έχουμε δυστυχώς και άμυαλες νυμφάδες, οι οποίες δεν σκέπτονται ότι και αυτοί θα φτάσουν κάπου. Μου έλεγε ένας ηλικιωμένος, δεν έχεις κάμι, μου λέει, γέρος Μίτσο, για να ξέρεις τα γεροντίστικα. Δεν έχεις κάμι ακόμη γέρος. Και έτσι είναι. Αν σκεπτόμεθα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θυμάμαι, σας το έχω πει μια άλλη φορά, δεν ξέρω αν εδώ ή στον Αγιώργη. Ή το μία, η οποία τον είχε ψήσει το σύζυγο να διώξουνε το γέρο από το σπίτι, τον πατέρα. Και τον κατάφερε να τον διώξουν το γέρο. Και τι του είπε, έδειξε, λέτε. Απέναντί τους ήταν μια σπηλιά. Να πάει εκεί, καλοκαίρι ήταν. Έστω για 2-3 μήνες. Και θα στέλνει με το μωρό, με το μικρόν, θα του στέλνει φαγητό εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς τώρα αυτός, για ποιο λόγο, ενέδωσε και λέγει στον μικρόν, πάρε, του λέει, αυτή την κούρελου, και πήγαινε με τον παππού από εκεί στη σπηλιά. Ο μικρός άκουσε. Την πήρε παραμάσκαλα την κούρελου και πήγε στη σπηλιά. Όλοι πήγαν εκεί πέρα, την απλώνει την κούρελου ο μικρός, τη μετράει στη μέση και βγάνει ένα σουλιά, του λέει, πιάσε εδώ παππού. Τι να κάνεις, παιδάκι μου, θα την κόψω στη μέση. Βράστη, παιδάκι μου, να ρίχνω μισή από κάτω και μισή από πάνω. Και θα την κόψω στη μέση. Θα την κόψω στη μέση. Δεν είπε θα την κάνει. Μπας περιπτώσει ο παππούς του λέει, έτσι χαμένος είμαι τώρα. Του κρατάει εκεί πέρα, την κόβει την μισή κουρελού, τη βάζει παραμάσκαλα και πάει στο σπίτι. Όταν γύρισε σπίτι, τον είδε ο πατέρας. Τι έκανε, του λέει, πήγε στον παππού από εκεί. Έχει το πήγε. Αυτό τι είναι που είσαι να μας κάλυψε? Λέει, κουρελού, δεν την άφησες του παππού, την πήρες, λέει, του παππού. Λέει, του πήρα τη μισή. Και τι, λέει, του πήρε? Θέλω, του λέει, να στείλω σένα, του λέει, μεθαύριο με αυτή. Όταν άκουσε αυτό ο γέρον, ο πατέρας, του λέει, πήγαινε να φέρεις τον παππού πίσω. Και πήγε και τον έφερε τον παππού πίσω. Εμείς δυστυχώς δεν σκεπτόμεθα αυτά τα πράγματα. Και αλίμονό μας εν ημέρα κρίσεως. Είναι ζυζάνια ορισμένη από τους γονείς. Αλλά μήπως δεν είναι και ζυζάνια από τις κυρίες? Μία συζητούσε με τον μέλλοντα σύζυγο. Πού θα βάλουμε αυτό, πού θα βάλουμε το ψυγείο, πού θα βάλουμε το TV, πού θα βάλουμε. Σε μια στιγμή έλεγε αυτή και έλεγε αυτός, εκεί θα το βάλουμε, εκεί θα το βάλουμε. Το σκουπιδόν δεν είναι και πού θα τον βάλουμε? Θα τον βάλουμε κάπου το σκουπιδόν δεν είναι και πού θα τον βάλουμε? Θα τον βάλουμε κάπου. Ναι, πού θα τον βάλουμε το σκουπιδόν δεν είναι και? Πόσο, λέει, μεγάλος είναι? Ξέρω εγώ, όσο είναι η μάνα σου, λέει, είναι. Η μάνα του ήταν σκουπιδόν δεν είναι και. Πού θα τον βάλουμε αυτό το σκουπιδόν δεν είναι και? Ώστε πριν, λέει, ακόμη γνωριστούμε, η μάνα μου είναι σκουπιδόν δεν είναι και. Τα χωρίσανε εκεί πέρα και δεν έγινε ο γάμος αυτός. Πρόλαβαν την κατάσταση. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Και πολλές μάλιστα. Δεν βγαίνει τίποτα με αυτό. Και μία άλλη απορία μου έθεσα, η οποία είναι ζωτική για σας, αλλά και εμένα με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τελευταίως. Η Αρχιεπισκοπή κάνει μια προσπάθεια. Κάνει ορισμένες λειτουργίες. Εγώ έτυχα στο Μόντρεαλ. Έκανε λειτουργία προγιασμένη στην Αγγλική δια τους νέους. Και πράγματι θα είσατε απάνω από 300-400 νέοι το βράδυ. Και έγινε και η ψαλτική και των ιερέων οι εκφωνήσεις, όλες στην Αγγλική, και ομιλία. Είχε κληθεί ειδικό στη γλώσσα ιερεύς, Συριάνος, και έκαμε ωραιοτάτην, όπως μου είπαν οι άλλοι, από ορισμένα στοιχεία, ομιλία για τα παιδιά αυτά. Και εδώ ακούω ενίοτε να γίνεται συζήτηση γύρω από αυτή την περίπτωση. Πολλοί το βλέπουν αυτό το πράγμα σαν δυσιδαιμονία, σαν κακό. Α, χάσουμε τη γλώσσα μας,
να χάσουμε τη λειτουργία μας από τα ελληνικά κλπ. Κλπ, κλπ, κλπ. Καλά. Ας μην χάσουμε τη γλώσσα μας. Τότε να χάσουμε τα παιδιά μας. Πόσο τα παιδιά δεν ξέρουν τα αγγλικά. Δεν ξέρουν να ακούσουν αγγλικά. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή. Στο σπίτι τα παιδιά μιλάνε αγγλικά. Στο σχολείο μιλάνε αγγλικά. Αύριο θα παντρευτούν, θα πάρουν γυναίκες κλπ. Τι θα ξέρουν από. Δεν ξέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι θα γίνει λοιπόν. Μόνο στην ελληνική γλώσσα υπάρχει ο χριστιανισμός. Οι Εβραίοι εξ Εβραίων σε τι γλώσσα μίλησαν τη λειτουργία τους. Ο Πέτρος μαζί με τους άλλους στην Πεντηκοστή σε πόσες γλώσσες μίλησαν στη λειτουργία. Στην Εβραϊκή μίλησαν. Σε 18 γλώσσες και διαλέκτους. Πάρθη, Μίδη, Μεσοποταμία, Κρήτη. Πας στις φύσεις. Ο καθένας στη γλώσσα. Και όχι στη γλώσσα του. Όχι στη γλώσσα του, προσέξετε. Στη διάλεκτό του. Γιατί εμείς, σε παραδείγματα, είμαστε Έλληνες, τράβα να μιλείς με τους Ροδίτες, δεν τους καταλαβαίνεις. Πήγε να μιλείς με τους Κρητικούς, δεν τους καταλαβαίνεις. Πήγε να μιλείς με τους Κυπρίους, δεν τους καταλαβαίνεις. Πήγε να μιλήσεις με τους Ρουμελιώτες, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι διάλεκτοι. Ο καθένας λοιπόν στη διάλεκτό του άκουσε το Ευαγγέλιο. Αν λοιπόν και αυτά τα παιδιά που ξέρουν τα αγγλέζικα μόνο ακούσουνε στη δικιά τους γλώσσα, δεν θα είναι καλό, κακό θα γίνει γι' αυτό. Κρατηθεί η γλώσσα για εμάς τους μεγάλους. Αλλά οι νέοι που μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα, τι θα γίνει τώρα. Θα μείνουν έξω, δεν θα ξέρουν ούτε Ευαγγέλιο, ούτε Απόστολο, ούτε τίποτα. Γι' αυτό νομίζω δηλαδή ότι δεν είναι τόσο το θέμα όπως το φανταζόμεθα. Καταλάβατε. Και εμείς στεύδουμε, γιατί αύριο θα βρεθούμε στο κενό. Γιατί εδώ, άμα δεν ξέρω εγώ το Ευαγγέλιο, πώς θα μιλήσω στο άλλο παιδί που είναι στο σχολείο. Πόσο δεν ξέρω τίποτα από την πίστη μου να του αποδείξω. Πώς θα γίνει στο σημείο αυτό. Νομίζω δηλαδή, εγώ ως αγαθόν το είδα αυτό το πράγμα. Και εύχομαι στο Θεό να πράγματι τα παιδιά μας να καταρτιστούν έστω και στη γλώσσα αυτή που καταλαβαίνουν. Μα σπανιόλικα ξέρανε. Μα δεν ξέρω τι ξέρανε. Το Χριστό να καταγγείλουμε, να τον μπει μέσα τους. Καταλάβουνε. Διαφορετικά δεν. Ρωτούσε ο άλλος προχθές, τι είπα να πει λέει αξιονεστή μητέρα. Δεν ήξερε τι είπα να πει αξιονεστή. Και του μίλησε αυτή διότι ήξερε στην αγγλική γλώσσα και του ανέπτυξε του παιδιού. Α, αυτό είναι. Δεν το είχα καταλάβει. Τόσα χρόνια λέει το ακούω, δεν το ξέρω λέει. Και το παιδί μαθαίνει αυτές τις γλώσσες. Νομίζω η προσπάθεια δεν έχει σκοπό να καταργήσει την ελληνική εκκλησία, αλλά έχει σκοπό να τη μεταδώσει και μέσα στην αγγλική. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα πάντα τη πάση που λέμε.